Απογορευτικά είναι τα αποτελέσματα έρευνας για τον εγχώριο τουρισμό. Καθώς το 73% των Ελλήνων σε σχέση με το 69% πέρυσι δεν θα κάνει καλοκαιρινές διακοπές. Οι αιτίες για τη μη πραγματοποίηση των διακοπών είναι οικονομικοί λόγοι, επαγγελματική και εισοδηματική αστάθεια. Στο θέμα αναφέρθηκε ο τουριστικός πράκτορας κ. Χρήστος Θερζής. Είμαστε στην κορυφή, στην κορύφωση ας πούμε, της τουριστικής κίνησης. Της Παναγίας είναι οι ημερομηνίες που ταξιδεύει ο περισσότερος κόσμος. Από απόψε ως Ελλάδος τα πλοία είναι σχεδόν γεμάτα, λίγες είναι οι θέσεις οι οποίες προκύπτουν, γι' αυτό αν υπάρχει κανένας ας πούμε, να βιαστεί αν θα βρει θέσεις για πριν τις Παναγίες μιλάω πάντα. Και στο εξωτερικό το ίδιο, η κίνηση περισσότερο μπορώ να πω έχει συγκεντρωθεί στο εσωτερικό και λιγότερο στο εξωτερικό, έχουν περιοριστεί λίγο οι ημέρες των διακοπών του κόσμου. Παρά τα αυτά, προσπαθεί ο καθένας με τις οικονομικές του δυνατότητες να κάνει κάποιες μέρες διακοπών, να φορτίσει τις μπαταρίες που λέμε για να βγάλει το χειμώνα. Σε ό,τι αφορά τον εσωτερικό τουρισμό, είναι μειωμένες. Όχι πολύ μειωμένες, είναι λίγο μειωμένες. Σε ό,τι αφορά τον εξωτερικό τουρισμό, είναι αυξημένες. Δηλαδή, οι ξένοι οι οποίοι έχουν έρθει στην Ελλάδα φαίνεται ότι είναι περισσότεροι από ό,τι ήταν την περσινή χρονιά. Απλώς να δούμε στο τέλος που θα κάνουμε ταμείο, εάν το ταμείο θα είναι και εκείνο μεγαλύτερο από ό,τι ήταν πέρσι. Κοιτάξτε, υπάρχουν τιμές καταρχήν ποικιλία τιμών, οι οποίες ξεκινάνε, μπορεί να πει κανένας ότι με 3-3,5 εκατοστάρικα μπορεί να πάει σε ένα εξαήμερο, εφταήμερο στο εξωτερικό και με 500-600 ευρώ αεροπορικό στο εξωτερικό. Στην Ελλάδα οι τιμές ποικίλουν, μπορεί να ξεκινήσει ένα δωμάτιο από 50, 60, 70, 80 ευρώ τη βραδιά και ανεβαίνει ανάλογα με την ποιότητα του ξενοδοχείου και τις παροχές που σου κάνει βέβαια.